Η Λαρισαία Αθηνά Κρικέλη απέσπασε διεθνή διάκριση για το πολιτικό ντοκιμαντέρ που έκανε με τίτλο «Εγκλωβισμένη της Κύπρου» και για το λόγο αυτό τιμήθηκε χθες σε ειδική εκδήλωση από το Δήμο Λαρισαίων και το Σύλλογο Κυπρίων της Λάρισας. Το πολιτικό ντοκιμαντέρ της Λαρισαίας Δημιουργού ξεχώρισε ανάμεσα σε 30.000 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν έχει βραβευθεί άλλες 2 φορές. Το ντοκιμαντέρ «Εγκλωβισμένη» είναι ένα ντοκιμαντέρ που έγινε πριν από 10 περίπου χρόνια στην κατεχόμενη Κύπρο, στο Ριζοκάρπασο. Πήρε το πρώτο βραβείο καλύτερο πολιτικό ντοκιμαντέρ στην Αμερική και παγκοσμίως για το 2011 από το New York International Film Festival, το οποίο είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι μια επιβράβευση όχι μόνο για εμάς που δουλεύουμε στην Ελοπία, έναν ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό και εταιρεία παραγωγής ντοκιμαντέρ σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως για τους εγκλωβισμένους. Για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ξεχαστεί επάνω στο ριζοκάρπασο, γιατί δυστυχώς δεν είναι μέσα στο πακέτο των διαπραγματεύσεων. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Δώστε μας κάποια στοιχεία για την ιστορία που παρουσιάζεται, για τα γεγονότα αυτά. Οι εγκλωβισμένοι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι 12.500 το 1974, που μετά την εισβολή αρνήθηκαν να φύγουν από την μύτη επάνω, αν θέλετε να το πούμε τις χαρακτηριστικά όπως είναι τα κατεχόμενα, η μύτη εκεί, το τέλος της Κύπρου. Εκεί πέρα αποφάσισαν να μείνουν ελεύθεροι πολιορκημένοι με μια ειδική σύμβαση, όπου δεν έχουν δικαίωμα ούτε να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, ούτε να εργαστούν, αλλά ούτε και να μπαινοβγαίνουν στα ελεύθερα, στην ελεύθερη Κύπρο. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα να λειτουργούν τα γυμνάσια τους, μόνο μέχρι το δημοτικό. Αυτό σημαίνει τι? Ότι τα παιδιά όταν τελειώνουν το δημοτικό έπρεπε να φύγουν και να πάνε στην ελεύθερη Κύπρο χωρίς δικαίωμα να ξαναγυρίσουν πίσω.